Βάλια, να σε ευχαριστήσω για την ενημέρωση. Στα Εξάρχεια, στο άντρο του Ρουβίκονα, μπήκε η Κατερίνα Ρίστα με την κάμερα του Σταρ και κατέγραψε τα σημεία όπου οργανώνονται οι ομάδες δράσης. Ο άτυπος αρχηγός τους καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν στις επιθέσεις και προαναγγέλουν χτύπημα κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ήταν το περασμένο Σαββατοκύριακο όταν αναρχικοί μαζεύτηκαν να συνεδριάσουν στο Ψηρή, στο θέατρο Εμπρός. Οι αναρχικοί φαίνεται πως συσπυρώνονται, ετοιμάζουν κλιμάκωση των δράσεών τους και μαζικές επιθέσεις. Ο κύβος ερήφθη, θα κλιμάκωναν τη δράση τους. Πρώτο στόχος στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Χρειάζονταν όμως πολεμοφόδια. Πάνε τα απλά τρικάκια και φυλάδια του παρελθόντος. Ώρα για κράνη, στυλάρια και σφυριά. Μπήκαν στα Εξάρχεια και τους τα προμήθευσαν αναρχικοί από τη Γαλλία με φορτηγά. Παρατηρούμε φορτηγά με ξένες πινακίδες και ξεφορτώνουν πράγματα σε διάφορα σημεία. Ο αρχηγός του Ρουβίκονα καλεί πλέον ανοιχτά όσους θέλουν να ενταχθούν στις τάξεις τους να προσέλθουν. Οργανωθείτε στο Ρουβίκονα για επαφή με την ομάδα κάθε Δευτέρα 6 με 8 στο κοινωνικό κέντρο Vox στην πλατεία Εξαρχείων, Αραχώβης και Θεμιστοκλέους. Ούτε στα παραδοσιακά πολιτικά κόμματα τέτοια οργάνωση. Όσο για το ποιος είναι ο αρχηγός του Ρουβίκο, να δείτε τον εδώ στην υποδοχή του Δημήτρικου Φοντίνα. Είχε απευθυνθεί μάλιστα τότε με αυστηρό ύφος στους δημοσιογράφους. Ωστόσο, ο αρμόδιος υπουργός χαρακτήρισε τους Ρουβίκονες μωρά. Πολιτικά κινούνται σαν τα μωρά με τα τέσσερα, που κινούνται με τα τέσσερα. Δηλαδή σε μια πρωτόγονη πολιτική σκέψη. Και σαν να μην έφταναν αυτά, ο Ρουβίκονας το πρωί απείλησε ευθέως τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης έβγαλε τηλεοπτικό διάγγελμα για μας. Εμείς δεν βγάζουμε διαγγέλματα. Ό,τι είναι να πούμε στο Μητσοτάκη θα του το πούμε. Από κοντά και σύντομα. Επίθεση εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας λίγη ώρα αργότερα από τη Βουλή κατά της κυβέρνησης. Μωρό που κουσουλάει. Μας είπε ότι είναι ο Ρουβίκονας. Άρα να υποθέσω ότι η μαμά θα το βοηθήσει να σταθεί στα πόδια του με στοργή και προδέρμα. Εσείς κάψατε την Αθήνα το 2008. Εσείς χαϊδέψατε και αποθρασύρατε τους αγανακτισμένους όταν μιλούσαν για κρεμάλες. Να καταδικάσω με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τις απαράδεκτες απειλές που δεχτήκατε στο διαδίκτυο και τα υπονοούμενα που γράφτηκαν εναντίον σας από κάποιον ο οποίος αυτοαποκαλείται αναρχικός και μέλος του Ρουβίκονα. Τα Εξάρχεια πάντως βρίθουν απειλητικών συνθημάτων στους τοίχους. Τα Καλάσνικοφ σε πρώτο πλάνο. Οι κοινωνιολόγοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Συνιστά πράξη τρομοκρατικής βίας κατά άλλο τμήματο της κοινωνίας, ακόμη και κατά φορέων δημόσιας εξουσίας και ουσιαστικά υποδηλώνει παράτηση του κράτους από τον πρωταρχικό λόγο ύπαρξής του.